Οι κόκκινες γραμμές μας είναι αδιαπραγμάτευτες. Με κατηγορηματικό τρόπο ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε στα Σκόπια ότι ο δρόμος για τις Βρυξέλλες περνά από την Αθήνα, η οποία δεν θα κυρώσει τα τρία μνημόνια αν η νέα ηγεσία της γειτονικής χώρας δεν τηρήσει την υποχρέωση που της επέβαλε η Συμφωνία των Πρεσπών να χρησιμοποιεί το όνομα Βόρεια Μακεδονία και μόνο αυτό στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι βόρειοι γειτονές μας πρωτίστως ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν απόλυτα με αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει. Αν δεν το κάνουν, ο ευρωπαϊκός τους δρόμος δυστυχώς για αυτούς και για τους πολίτες τους θα παραμείνει κλειστός. Η παραχώρηση του εντολοδόχου πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας από τη δέσμευση των Πρεσπών πυροδοτεί και μια σφοδρή πολιτική σύγκρουση στην Ελλάδα. Καθώς η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό πως αφού επέλεξε να αφήσει στην τύχη της τη Συμφωνία των Πρεσπών, τώρα ζητά από τους εθνικιστές στα Σκόπια να την εφαρμόσουν. Να τελειώσει η υποκρισία, 30 χρόνια υποκρισία. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Με ένα βίντεο, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει διαδοχικές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ενώ δικαίωση του ΣΥΡΙΖΑ από τις εξελίξεις βλέπει ο Στέφανος Κασελάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μπερδεμένο μήνυμα με πολλές κολοτούμπες και είναι απλά κρίμα που δεν μπορεί απλά να παραδεχτεί ότι καπηλεύτηκε αυτό το ζήτημα και τώρα πληρώνει την κλωσιεργία της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε επιστρέφοντας τα πειρά σε όσους τον επικρίνουν. Θεωρώ αδιανόητο στα όρια του πολιτικού και διπλωματικού παραλογισμού να έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι αυτός που μας φόρτωσε αυτή τη συμφωνία με τα προβλήματά της και να ζητάει τώρα που βλέπουμε ότι τα Σκόπια ακολουθούν με τελείως διαφορετική γραμμή να κυρώσουμε τώρα τα μνημόνια. Τι λογική έχει αυτό? Μήνυμα στη νεοεκλεγμένη ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών στέλνει και η Βουλγαρία. Надяваме политиците в Северна Македония да се разбрали, че предизборната кампания приключи. И ако тяхното деструктивно говорене и поведение прерасне в реални действия, това означава да тласнат своята страна към изолация, да я отдалечават от Европейския съюз, което е в ущърб на самите граждани на страната и на държавата Северна Македония. Επικριτικός απέναντι στον Πρωθυπουργό εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ζητώντας αντίμετρα. Εμπάργκο για να γονατίσουν οικονομικά και να καταλάβουν ότι εξαρτώνται από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να μας λιδωρεί ο ξυπόλυτος των Βαλκανίων.